πάμε τώρα στον κύριο Σταύρο Λαμπράκη. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την αθλητική ατζέντα μας, να κάνουμε μία αναφορά στην σπουδαία πορεία του Εργοτέλη, την εφετινή. Σταύρος Λαμπράκης, στην μάνατζερ Εργοτέλη. Κύριε Λαμπράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Εργοτέλης είναι η καλύτερη ομάδα στην Super League 2, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά κατά γενική ομολογία παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ποια είναι τα κλειδιά της φετινής επιτυχημένης πορείας της ομάδας? Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε στη μέση του δρόμου. Η αλήθεια είναι ότι παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, κάτι που το παραδέχονται και όλοι οι αντίπαλοι μας. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στη μέση του δρόμου όπως σας είπα. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να είμαστε προσγειωμένοι, να δουλεύουμε όπως δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε και σαν ποδοσφαιριστές και σαν ομάδα. Πιστεύατε ότι μετά από την μεγάλη αναμονή τόσων μηνών και την ατελείωτη προετοιμασία, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, τα πράγματα θα ήταν τόσο θετικά για την ομάδα? Δεν μπορώ να σας πω ότι το περίμενα ή το περιμέναμε σαν ομάδα, αλλά υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό από όλους όσους ασχολούνται με αυτό το πρωτάθλημα, λόγω της μεγάλης αποχής που είχαμε και της μεγάλης διάρκειας της προετοιμασίας που διακόπηκε ξανά από την καραντίνα τη δεύτερη και ξαναμπήκαμε μετά στο γήπεδο. Υπήρχε μία αγωνία να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε, και όχι μόνο εμείς και όλες οι ομάδες, αυτό το πρόγραμμα που συμπιέστηκε και υπάρχουν κάθε τρεις μέρες παιχνίδια, και θέλαμε, και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους και κυρίως για τους ποδοσφαιριστές, να δούμε πώς θα τους προετοιμάσουμε όσο δυνατόν καλύτερα και πώς θα κάνουν καλή αποθεραπεία και καλή αποφόρτιση για να αντέξουν να παίζουν κάθε τρεις μέρες παιχνίδια. Υπήρχε μια αγωνία λοιπόν, πάντα υπάρχει μια αισιοδοξία, γιατί τα νιάτα του Εργοτέλη, το ταλέντο και η ποιότητα μας κάνουν να αισιοδοξούμε, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να σας πω ότι το περιμέναμε ότι στη μέση του πρωταθλήματος θα είμαστε πρώτοι. Αναφορικά τώρα με την αγωνιστική φιλοσοφία του Εργοτέλη, βλέπουμε ότι δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στα νέα παιδιά, στα παιδιά της ομάδας και στο πολύ καλό ποδόσφαιρο, σε συνδυασμό βέβαια με την ουσία. Κοιτάξτε, εμείς σαν Εργοτέλης αυτή είναι η φιλοσοφία μας, να δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά, στα νέα παιδιά που έχουν ταλέντο, που πιστεύουμε ότι μπορούν να εξελιχθούν, να βελτιωθούν και να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο, όπως άλλωστε έχουν φτάσει αρκετά παιδιά από την Ακαδημία του Εργοτέλη, αλλά και παιδιά που έχουν παίξει στον Εργοτέλη έχουν φτάσει και παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε στο ταλέντο, πιστεύουμε στον ποδοσφαιριστή, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, δουλεύουμε, προσπαθούμε να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε όλοι μας και να δίνουμε την καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά μας, ούτως ώστε να βελτιώνονται και να εξελίσσονται μαζί με αυτούς και η ομάδα και να προοδεύει. Και βλέπουμε και μια ιδανική διαχείριση. Θέλω να σταθώ σε αυτό, κύριε Λαμπράκη. Και έχει δοθεί χρόνο συμμετοχής σε όλο το ρόστερ. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το προπονητικό επιτελείο αυτή τη στιγμή της ομάδας μας, με κύριο εκφραστή τον προπονητή μας, τον Γιάννη Νταουσιάνη, αλλά και όλα τα παιδιά που αποτελούν το προπονητικό team, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και ο Μανώλης ο Σουτζής. Και ο Μανώλης ο Σουτζής και ο Χρήστος ο Τσιακίρης και ο Τάσος ο Μεϊντάνης και ο Γιώργος ο Γουνελάς. Είναι μια πραγματικά πολύ δυνατή ομάδα και αυτοί δουλεύουν πολύ, προσπαθούν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στους ποδοσφαιριστές μας, να τους κάνουν την καλύτερη δυνατή προπόνηση και την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτής της ομάδος. Ένα σχόλιο και για την διοικητική δομή του Εργοτέλη και στα σχέδια βέβαια ότι στοχεύεται και σε ένα προπονητικό κέντρο. Θέλω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, η ιδιοκτησία του Εργοτέλη τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, ο Μάγκετ Σάμ είναι Αιγύπτιος, ο οποίος αγαπάει το ποδόσφαιρο, ασχολείται με το ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μια ομάδα στην Αίγυπτο, στην Αλφα Εθνική, η Wadi Degla. Είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν και με μια ομάδα στο Βέλγιο. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, και η αλήθεια είναι ότι μας έχει αφήσει, έχει επιλέξει τους συνεργάτες του και μας έχει αφήσει να δουλέψουμε απερίσκεπτα και απρόσκοπτα για το σχέδιο αυτό που έχουμε για την ομάδα μας, για την βελτίωση, για την εξέλιξη. Ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που παράγει,
παράγει ποδοσφαιριστές, παράγει ποδόσφαιρο και είναι σίγουρο ότι χρειάζεται ένα αθλητικό κέντρο, χρειάζεται όπως με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι θα γίνει και μια ανακατασκευή στο Μαρτινέγκο, μια ανακαίνιση θα το έλεγα και στο Χλωοτάπιτα αλλά και στον περιβάλλοντα χώρου, γιατί είναι μια κυψέλη πολιτισμού και αθλητισμού στη μέση του Ηρακλείου. Και ο Εργοτέλης έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο το οποίο είναι αδιαφεσβήτητο στο Ηράκλειο. Έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά, έχει οδηγήσει εκατοντάδες νέους στον αθλητισμό και όχι σε άλλα πράγματα. Και σίγουρα και η πρώτη ομάδα, η ΠΑΕ, χρειάζεται ένα αθλητικό προπονητικό κέντρο, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά της, να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες στους ποδοσφαιριστές μας, ούτως ώστε να εξελίσσονται και να προοδεύουν. Μάλιστα, κύριε Λαμπράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να και μακάρι καλά. Στο τέλος της σεζόν να τα ξαναπούμε με τον Εργοτέλη, βέβαια, πρώτο και πρωταθλητή στην κατηγορία. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.